πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε να λύσουμε μερικές ασκήσεις πάλι στο στερεό, ξεκινώντας από την άσκηση που θα σας πω αμέσως τώρα, η οποία λέει τα εξής. Ο τροχός του σχήματος έχει μαζαμί ίσον 2 κιλά και ακτίνα ρο ίσον 0,5 μέτρα. Στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω 0 ισούτε 100 ράδ ανασηκών και τη χρονική στιγμή τάψον δεν αρχίζει να στείλει στον τροχό σταθερή δύναμη εφαρτομενική σε αυτόν, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή τάφισον 5 σεκόν ο τροχός να σταματήσει. Να βρείτε τη γωνιακή επιβράδυνση αλφαράτ του τροχού, το ωμέγα το τελικό από ό,τι καταλάβατε είναι 0. Μου λέει να προσδιορίσετε το μέτρο της δύναμης F και να κάνετε τη γραφική παράσταση του ωμέγα σε συνάρτηση με τον χρόνο. Δίνεται ροπή αδάνειας του τροχού ως προς τον άξονα περνάει από το κέντρο του, ότι είναι ένα δευτερόλεπτο πράγμα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, το σχήμα είναι πάρα πολύ απλό, έχουμε ένα τροχό ο οποίος περιστρέφεται, να το τροχός ο οποίος περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα με μια ωμέγα 0, πείτε την έτσι, προφανώς η δύναμη η οποία θα το σκεφτεί και θα του προκαλέσει τη ροπή θα είναι κόντρα, οπότε τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Ξεκινάμε από τον ορισμό της γωνιακής επιτάχυσης ή επιβράδυσης, είναι ωμέγα τελικό πλην ωμέγα αρχικό μπροστά από τελικό πλην τα αρχικό, εδώ γίνεται το ωμέγα τελικό 0, το ωμέγα αρχικό είναι 100, το τα τελικό είναι 5 πλην 0, ραντ ανασεκόν τετράγωνο, άρα το α ραντ βγαίνει μείον 20 ραντ ανασεκόν τετράγωνο, το μείον δείχνει ότι είναι επιβράδυση. Και από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για στροφική κίνηση, σίγμα το τε, γιώτα επί άλφα ραντ. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί τώρα, εδώ πράγμαμε πλην εφεκτρό για την αρνητική ροπή, γιώτα επί πλην το απόλυτο του άλφα ραντ, μια χαρά, τα πλην θα φύγουνε, γιώτα επί άλφα ραντ απόλυτο, και από εδώ τα πλην δηλαδή φεύγουνε, και από εδώ θα λύσετε ως προς F, βγαίνει γιώτα επί άλφα ραντ διαρρό. Σας θυμίζω ότι το γιώτα το έχουμε είναι M δεύτερο γύρω του τετράγωνου. Εάν κάνετε πράξεις, εδώ πέρα η δύναμη έρθει σας γίνουν την 10 λίμπτων. Και το τελευταίο ερώτημα, έχουμε από τους τύπους της γωνιακά επιβραδυνών μηχήνης ω 0 ισούται ω 0 πλην άλφα ραντ επί τε, δηλαδή ω ίσον το ω 0 το οποίο ήταν 100, πλην το απόλυτο του αλφα ραντ εννοείται και το βγάλαμε 20 τε, άρα αυτή η γραφική παράσταση είναι έτσι. Και πάμε έτσι 100 και μάλιστα εδώ ο χρόνος για να σταματήσει είναι τα 5 δευτερόλεπτα. Οκ. Αυτή ήταν έτσι. Απλή άσκηση. Σας ευχαριστώ.